Η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 588 υπαλλήλων στα καταστήματα κράτησης της χώρας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η προκήρυξη αφορά υπαλλήλους διαφόρων κλάδων και κατηγοριών, 24 ΠΕ, ιατροί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, σοφρονιστικού ενηλίκων, 7 ΤΑΦΕ, διοικητικού, λογιστικού, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών και 557 ΔΕΕ, φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης. Όπως αναφέρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με αυτόν τον τρόπο θα καλυφθούν σε σημαντικό βαθμό τα κενά στη στελέχωση των φυλακών και θα υποστηριχθούν οι μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται τα τελευταία 3,5 χρόνια στο σοφρονιστικό σύστημα. Για την πλήρη διασφάλιση της διαφάνειας και νομιμότητας της επιλογής, η διαδικασία θα υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου από την ανεξάρτητη αρχή του ΑΣΕΠ. Διευκρινίζεται ακόμα πως 45 θέσεις προσωπικού έχουν εξασφαλιστεί για τις φυλακές και αναμένεται να προκηρυχθούν ξεχωριστά από το Υπουργείο Εργασίας, ΟΑΕΔ, ενώ σύντομα θα κατετεθεί στη Βουλή σχετική διάταξη για τη σύσταση 258 οργανικών θέσεων προσωπικού στο νέο κατάστημα κράτησης της Δράμας. Έχουν εξασφαλιστεί στην επικείμενη πρότυψη του ΑΣΕΠ συνολικά 33 θέσεις για υπαλληλικό προσωπικό και επιπλέον 3 για γιατρό, ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό. Άρα, τις επόμενες εβδομάδες ή τις επόμενες μέρες μάλλον θα περιμένετε την ανάρτηση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της σχετικής προκήρυξης. Σημειώνω ότι ο νομός Σερών ανήκει στους λίγους νομούς της Ελλάδος όπου οι ντόπιοι μπορούν να έχουν μια επιπλέον μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας. Αυτό συμβαίνει μόνο στους παραμυθόριους νομούς. Είναι 33 φύλακες και επιπλέον είναι 3 στο ένας γιατρός, ένας ψυχολόγος, ένας κοινωνικός λειτουργός. Από τους 33, 31 είναι άντρες, 2 είναι γυναίκες και επιπλέον υπάρχουν και 3 ακόμα θέσεις, οι οποίες ανήκουν στην ειδική κατηγορία προστατευόμενου προσωπικού του νόμου 2643, οι οποίες θα προκυρηθούν από το Υπουργείο Εργασίας, δηλαδή από τον ΟΕΔ. Αυτή είναι η πλήρης εικόνα που θα τη δείτε και στις επόμενες μέρες στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.